Να υποδεχτούμε στην παρέα μας την αγαπημένη Κατερίνα καινούριου, η οποία είναι εδώ σήμερα να μας παρουσιάσει τη δουλειά της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, φόρησες ρούχο μου και είσαι κούκλα και σου πηγαίνει εξαιρετικά. Κοίταξε, μου έστειλες δύο-τρία, τα χάζεψα. Λέω ποιο να βάλω και είπα μαύρο εγώ δεν φοράω, αλλά από ό,τι είδα λέω αυτό θέλω να βάλω το ρούχο. Δεν ξέρω γιατί αυτό ξέρεις μου πόσο ωραία κολακεύει τη σιλουέτα. Θα βάλω και το άλλο όμως. Αυτό το χρώμα πώς το λένε, το κοραλί. Αυτό το κοραλί είναι ένα από τα αγαπημένα. Θα το βάλω προσεχώς. Εν τω μεταξύ είναι αυτό που είπες στην αρχή, ότι το συγκεκριμένο κολακεύει και πιο αδυνατές γυναίκες και πιο γεμάτη. Γιατί είναι αυτό το ύφασμα που ξέρεις, κρύβει και τις ατελείες μας. Και βέβαια είναι δεν είναι μόνο το ύφασμα, είναι έτσι η γραμμή του. Και είναι και πολύ απαλό, δροσερό, καλοκαιρινό φορεματάκι. Το οποίο σε κάνει και πολύ έτσι. Σέξι. Ναι. Αυτό είναι το. Αυτό τώρα που φοράς εσύ τι είναι. Δικό μου, και εγώ αυτό το σχεδίασα. Εσύ το λέει με το σχέδιο σα, βρε Κατερίνα, εξήγησε μου κάτι. Εσύ τι σχέση έχει με το σχέδιο. Λοιπόν, θα σου πω, όχι, μην παρεξηγηθώ και πω ότι είμαι σχεδιάστρια. Καμία σχέση, ούτε αυτή είναι η δουλειά μου. Απλά αγαπώ πολύ τη μόδα. Εγώ με το κεντρικό πρόσωπο τη εταιρεία Lean που έκανα την καμπάνια και πέρσι το φθινόπωρο, χειμώνα και φέτο, αν έτσι καλοκαίρι που κάναμε μαζί με τον Νίκο τον Αναδιώτη. Και επειδή η συνεργασία μα ήταν πάρα πολύ καλή με την εταιρεία και έχει πραγματικά εξαιρετικά ρούχα, με έκαναν μία πρόταση και ήταν κάτι που το ήθελα κι εγώ. Να σχεδιάσω κάποια κομμάτια εγώ μαζί βέβαια με τους συνεργάτες της εταιρείας, να έχουν την επωνυμία μου και ταυτόχρονα να τα φοράω. Βέβαια οι άνθρωποι μου είπανε ότι ό,τι θες εσύ, ό,τι σε εκφράζει, ό,τι πιστεύεις ότι είναι το στυλ σου. Και έτσι τα σχεδίασα όλα. Μάλιστα. Να σου πω κάτι, και μαζί με αυτά σχεδίασες και αξεσουά. Όχι, απλά συνδύασα κάποια εγώ σήμερα. Αυτά είναι της εταιρείας. Ναι, είναι της εταιρείας, ναι. Αυτό το έχει και σε φούξη, φούξη όπως πηγαίνει τέλεια. Όχι, θα προτιμήσω αυτό. Αυτό για να πάρε. Δω πόσο κρύβει. Εντάξει. Εδώ... Φοράς μεγάλα καπέλα εσύ. Τι πλάκα κάνεις. Περιμένω να δω το πιο μεγάλο που θα βγει στην αγορά. Αυτό θα αγοράσω. Φοράς, ταιριάζει. Αλλά αυτό θα το κρατήσω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το καπέλο. Τέλεια. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, να δούμε λίγο πρώτα τη φωτογράφηση που έκανε και μας άρεσε. Με τον Αναδιώτη, εντάξει. Εντάξει, πες τώρα. Παιδιά, τι κούκλος είναι. Είναι ο άνθρωπος είναι και παντρεμένος, αλλά όταν μου είπαν ότι. Επειδή είναι παντρεμένος, τον Brand Pitt είναι, αλλά λέμε τι ωραίος που είναι. Έχω να σου πω ότι είχαμε αρκετές έτσι πιο σεξι σκηνές στη φωτογράφηση. Και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Είναι τόσο καλό παιδί ο Νίκος. Με έκανε να νιώσω άνετα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Εσύ δεν τον έκανε να νιώσει άνετα. Όχι, εγώ την πούμε πάρα πολύ. Δεν μπορούσα τώρα με κάτι κοντά μου βάζα περίεργα πάνω στον Αναδιώτη. Ένιωσα λίγο παράξενα. Καλά κούκλος όμως, Ελένη, εδώ, ε! Εδώ, εδώ. Εδώ παντού άστο, κούκλος και πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και εμείς το γνωρίσαμε, μας ενθουσίασε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο φωτογράφηση. Η Κατερίνα Καινούριου και ο Νίκος Αναδιώτης ένωσαν τις δυνάμεις και την ομορφιά τους και φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά μαζί. Ο λόγος, η καλοκαιρινή καμπάνια γνωστής ελληνικής εταιρείας ρούχων, μέρος της οποίας υπογράφει η Κατερίνα Καινούριου. Σε ευχάριστο κλίμα πόζαναν με στυλ και άνεση και το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό για όλους. Σε αυτή την πολύ ωραία δουλειά με τους πολύ ωραίους συνεργάτες. Με συνοδεύει και ο Νίκος και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Εγώ δέχτηκα πρώτα, επειδή ήταν ωραία τα ρούχα, να σου πω την αλήθεια, και μετά επειδή με την Κατερίνα ήξερα ότι θα περάσω πάρα πολύ ευχάριστα. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη φωτογράφηση είχε κάποιες σκηνές οι οποίες ήταν αρκετά τολμηρές, μπορώ να πω. Θα εντυπωσιαστεί γιατί εγώ δεν έχω ξανακάνει κάτι αντίστοιχο. Και χρειάστηκε να με ενθαρρύνουν και να με ψυχώσουν πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί. Τρεπόμουν αρκετά και ειδικά ξέρεις τον άνθρωπο ότι είναι και παντρεμένο, ξέρω καλά και τη γυναίκα του. Οπότε ένιωθα λίγο άβολα. Εγώ μπορούσα πω ότι ντρεπόταν τόσο πολύ, δηλαδή προσπαθούσα να τη χαλαρώσει γιατί αυτό έπρεπε και εντάξει, τα κατάφερε εννοείται, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ήταν τόσο πολύ στην αρχή, ξέρεις, διστακτική. Αυτό είναι το βλέπω μου τσινά, που μου λέει μην τον δει, θα τρέξω. Είστε ντράπηκα, ντράπηκα. Έτσι έχει φωτογραφηθεί και χωρίς μπλούζα. Περισσότερες λήψεις. Ο Νίκος Αναδιώτης δεν φοράει την μπλούζα του. Τελικά νομίζω ότι δεν ξέρω. Ανησυχώντα και ήταν το ρούχο του Κυριακού. Όσο ήταν στο Dancing with the Stars, ο κάθε φορά που έπαιζε πλάνο του, εγώ ενθουσιαζόμουν και μου λέει ο Νίκος μαζέψουν είναι παντρεμένος. Λέω Ελοίδα, είναι παντρεμένος και είναι και πάρα πολύ καλά ο άνθρωπος και έπαιρνε πάντα τζίτζι, να ξέρεις. Πάντα. Ποιο χορό θα τη χόρευες? Ένα βάλς. Έτσι μου βγάζει ότι είναι. Τέλει να τελειώσει. Είναι το μόνο που αγορεύω αυτή τη στιγμή και κάπως καλά να είναι αξιοπρεπής ο χορός. Τι σου αρέσει πάρα πολύ να φοράει μια γυναίκα? Πολύ ωραία παπούτσια και σίγουρα ρούχα που να τις πηγαίνουν. Να αισθάνεται πρώτα αυτή όμορφη και αν αισθάνεται αυτή όμορφη σίγουρα θα τη βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι. Με φούστα ή παντελόνι μια γυναίκα?
Ανάλογο στο timing και ανάλογο στη διάθεση που μου αρέσει εγώ να την βλέπω. Δεν με νοιάζει αυτή τη διάθεση έχει. Φέτος άνοιξε καλοκαίρι 2013, παίζει πάρα πολύ χρώμα. Φλωράλ, σεξι, αέρινα και μόνο και μόνο να τα δεις και σου φτιάχνει διάθεση. Οπότε προτιμώ αυτό το στυλ. Πολύ ταιριάζει το οπτικά με τον Αναδιώτη. Μα είναι κούκλος. Είναι κούκλος. Πέρασα εξαιρετικά σε αυτό το γράφημα. Όπως μου λες, είναι κούκλος, αλλά λες ταιριάζει ούτως ή άλλως με όποια γυναίκα και να είναι μαζί στο πλάνο. Εντάξει. Για φωτογράφηση μιλάμε πάντα έτσι. Ναι, εννοείται. Ξέρω και τη γυναίκα του, πω ντροπή. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος είναι ωραίος. Όχι, καλό. Απλά ένιωθα τόσο αμήχανα στη φωτογράφηση. Γιατί δεν καταλαβαίνει. Εγώ δεν είμαι μοντέλο. Δεν έχω ξανακάνει φωτογράφηση έτσι. Και του λέω φοβήσαμε και ρούχα αρκετά πιο σεξ και καλοκαιρινά. Ποιο ήταν πιο σεξ από αυτά που έφυγε. Φόρα, κάνε σορτσάκι τέτοιο για να καταλάβει. Και ήταν όλο έξω. Αυτό το σορτσάκι για ποιε ηλικίε είναι. Είναι, για, εντάξει. Τι εντάξει. Είναι. Το πιο τέτοιο το φορά στην παραλία. Στην παραλία τι φορά. Καυτά είναι να φορά συνήθω εσύ, ε. Ό,τι μπορώ φορά. Φορά σορτσάκι, είναι πολύ τη μόδα. Σορτσάκι και από πάνω μόνο το μαγιουδάκι σου. Αχα. Θα σου πηγαίνει αυτό. Αχα. Και μεγάλο καπέλο. Εσύ σήμερα γιατί επέλεξες να βάλεις αυτό το μπλε φόρμα και δεν έβαλες λίγο χρώμα, παιδάκι μου. Λε, είναι από τα αγαπημένα μου, γι' αυτό ήθελα να το δείξω. Το ίδιο βγαίνει και σε κοραλί. Αλλά από τα αγαπημένα μου και έλεγα να βάλω. Είπα να βάλω αυτό. Εμένα θα μου κάνεις αλλαγή τώρα στις διαφημίσεις. Θα μου βάλεις χρώμα. Εντάξει, ό,τι πεις θα βάλω. Θα διαλέξεις εσύ και θα σου βάλω. Μπλε και μαύρο το ξεχνάς. Θέλω χρώμα, να σε δω με χρώμα. Είσαι ξανθιά, έχεις ωραία χρώματα στα μάτια σου, το μάγουλά σου, τα χείλια σου. Δεν θέλω, θέλω να σε δω με ωραία, όποιο μαζί σου βάλω. Τι μου λες, δεν είναι πίσω. Ναι, και μπορώ το έχω. Να το ξεκουμπώσω ή δεν σου πει το φόρμα. Όχι, ξεκουμπώσε το. Για να το δω απλά το έχω κάνει, ξέρεις, το έχω κάνει επίτηδες να δένει πιο χαμηλά. Δηλαδή, πώς πάει. Δηλαδή αυτό κρέμεται όταν το βάζει, δηλαδή η κοπέλα είναι έτσι. Το βάζει έτσι. Εντάξει, και μετά μπορεί να κάνει διάφορα δεσίματα. Ή να το κάνει, άμα το θες λίγο πιο χαλαρό, πει πω είσαι πρισμένη, έχει κυλίτσα, δεν ξέρω τι. Μπορεί να το κάνει και ένα απλό τέτοιο. Εγώ επειδή ξέρει. Έχω αυτό εδώ το σημείο και μ' αρέσει. Γενικώς, θέλω τα φορέματα να κολακεύουν αυτό εδώ το σημείο. Τι το κάνω. Τα δένω λίγο πιο χαμηλά. Δεν μου αρέσουν οι πολύ ψηλόμεσες ζώνες. Ναι. Και το παίρνω έτσι, και το δένω έτσι πίσω. Και το κάνεις πίσω. Και σου βλέπεις πόσο ωραία κολακεύει τη μεσούλα. Πολύ. Και κολακεύει και πολύ αδύνατες κοπέλες και λίγο πιο γεμάτες το συγκεκριμένο. Λοιπόν, άκου τώρα. Για βάλε και το καπέλο που είναι μπλε και ταιριάζει πριν αλλάξεις. Που μου άρεσε πάρα πολύ. Το λάτρεψα και το έχω φορέσει ήδη πολύ σύντομα. Θα με δείτε. Πάει και εμένα αυτό. Πάρα πολύ σου πάει. Εποχή μου, έτσι. Α, πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει. Βάλε και ένα φουλάρι, αν και μ' άρεσε το φουλάρι. Και θα ήθελα λίγο το χρώμα, αλλά δεν πειράζει. Θα σου φορέσω μετά. Θα συντήσω. Τι να κάνουμε, ο καθένας το είδος. Η μία σχεδιάζει, η άλλη ξαφνικά ντύνει. Όλα μπορούν να συμβούν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να κάνουμε αλλαγή ρούχου. Και να πω ότι οι 5 τυχερές τηλεθεάτρες θα κερδίσουν 5 ρούχα που θα διαλέξω. Το ένα είναι το φόρμα που φοράω. Που ξέρω πόσο πολύ σας αρέσει το γρήγορο που σας το είπα. Και επειδή μου αρέσει και εμένα, λέω ήρθε η ώρα να το πάρει κάποια από εσάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Για να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, το κορίτσι μου έκανε αλλαγή. Εγώ τα διάλεξα, έτσι. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Έβαλα ό,τι μου είπες. Ό,τι μου είπες, γιατί αυτό το είχα συνδυάσει με άλλο χρώμα, εγώ με πράσινο. Αλλά φαίνεται ότι έχει δίκιο για το μαύρο. Το βιάζει καλύτερα. Όχι. Καταρχήν, δεν είναι φόρεμα να πούμε έτσι. Είναι φούστα, μπλούζα. Αλλά είναι τόσο φωτεινή η μπλούζα με αυτό το χρυσαφένιο πολύ παλ χρώμα τη, που φωτίζει πάρα πολύ το πρόσωπο. Γράφει πολύ ωραία πάνω στο κορμί. Τέλεια. Και μ' αρέσει και βεβαίως σε κάτι τόσο λαμπερό και τόσο φωτεινό δεν θέλω να παίξω με χρώματα που εγώ τα λατρεύω. Να κατάλαβα τι λέω. Μ' αρέσει με το μαύρο. Λοιπόν, αυτή η φούστα, αυτή είναι από τις αγαπημένες μου. Επειδή την έχω σχεδιάσει, την έχουμε βγάλει, μάλλον σε τρία χρώματα την έχω βγάλει. Την έχουμε πράσινη και λευκή και κόκκινη. Και με αυτό ήθελα να το φορέσω φούστες, δηλαδή. Για... Ναι, με αυτό ήθελα να το βάλω στην αρχή. Τις λατρεύω το καλοκαίρι με μαγιό. Που μπορείς να το βάλεις στην παραλία με μαγιό αυτό και ένα σαντάλι. Αυτό δεν μπορώ να το βάλω και έτσι. Στράπλες. Όχι, αυτή δεν έχει την, αυτό δεν έχει ειδική κατασκευή για στράπλες. Το δοκίμασες. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά ξέρεις, θα σου έρχεται και κοντό. Πάμε εμείς στην παραλία, τι με νοιάζει. Όχι, εμείς στην παραλία βάλω το που θέλεις. Και μπαντάνα. Και δύο πλευρά. Για κάτσε, γιατί παιδί μου, ναι. Εκτός αν έχει σούπερ μεγάλο στήθος που μπορεί να μην σου είναι κάτω. Να είναι κάτω και να χύνονται. Βλέπεις όπως είναι έτσι, να κρέμονται, να σέρνονται. Κοιτάξτε, κάτω. Αν δεν φορούσαμε αυτές τις τακούνες, θα χυνόντουσαν και αυτά εδώ πάνω. Είναι πολύ ψηλό το παπούτσι που φοράμε και γι' αυτό ακριβώς σηκώνεται και πιο ψηλό το φόρεμα. Σ' αρέσουν τα μακριά και εσένα. Δηλαδή, πάρα τα περισσότερα είναι μακριά γι' αυτό το λόγο. Καλοκαίρι πάρα πολύ. Να σου δείξω, ας πούμε, αυτές οι τρεις. Εντάξει, τις έχω βγάλει στα ίδια χρώματα. Μία αντίστοιχη που έχουμε βγάλει σε
Ριγέ, που είναι πάρα πολύ μόδα η ρίγα, η οποία είναι πιο ψηλόμεση. Αυτή την έχει βάλει στην εκπομπή. Όχι, την έχω βάλει στη φωτογράφηση, μήπως την είδες. Αλλά φοράω τέτοιο στυλ φούστας εγώ. Mm. Μ' αρέσουν οι ψηλόμεσες, θεωρώ ότι κολακεύουν, αδυνατίζουν και δίνουν ύψος στις γυναίκες. Από ποιον σφώνει με τα κούνια, δεν μπορώ να βλέπω τόσο ψηλόμεση με φλατ. Θεωρώ ότι λίγο κάπως κάνει τα σώματα. Και από πάνω μπορείς να το βάλεις με ένα φανελάκι, με ένα μαγιό. Οπότε αυτό είναι και το δεύτερο δώρο μας. Το ένα είναι το φόρεμα που φοράω, το άλλο είναι αυτή εδώ η πολύ ωραία φούστα που συνδυάζεται και εύκολα, είναι και της μόδας. Μας είπε τα υπόλοιπα Κατερίνα, μην επαναλαμβάνομαι. Και έχει και λάστιχο από πίσω, οπότε και λίγο πιο αυτό, αν χρειαστεί, λέμε, φυρίστε και κοιλιά σας λίγο. Φάγατε λίγο παραπάνω το καλοκαίρι, όλοι θα φάμε. Εντάξει. Δεν αλλάζει μέγεθο, τσακ, το λαστιχάκι και βολεύεσαι. Πολύ ωραίο για δεύτερο δώρο. Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα σου δείξω κι άλλο ένα, μια και μιλάμε τώρα για μακριά. Που αυτό είναι από τα αγαπημένα μου. Ας το δείξω σε φούξια, γιατί σε ρίγα μπορεί να κάνει λίγο μπίζ εδώ. Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό είναι μπροστά. Μπροστά. Ακριβώς. Τι λες καλά, και το στήθος μου πού θα είναι? Τέλειο θα είναι το στήθος, για δες. Πού, απ' έξω? Όχι, δεν πάνε απ' έξω. Μας λέω, θα είναι στην καμπάνια. Είσαι σίγουρη? Ναι. Να, το κρατάς έτσι και έχεις ανοίγματα στα πλαϊνά σου. Συγγνώμη. Εδώ. Στέκεται, έχει ειδική διαμόρφωση για να στέκεται. Συγγνώμη. Αντωνία, έλα έξω, κοριτσάκι μου, να δούμε το ωραίο το φορέμα. Πουλάκι μου. Η Αντωνία φορεί το κοντό μου. Αχαχά. Αυτό σε τι άλλο χρώμα το έχει? Το έχουμε μαύρο, κοραλί, λευκό και αν δεν κάνω λάθος και κόκκινο. Εσένα, Αντωνία, ποιο σου άρεσε πολύ από τα χρώματα? Αυτό, γιατί είναι το αγαπημένο μου ούτως ή άλλως χρώμα. Α, ναι. Ναι, είναι το αγαπημένο μου. Και έχει και πολύ ωραία πλάτη αυτό. Είναι όλο ανοιχτό. Και είναι και βλέπεις. Και αυτό είναι ψηλοελαστικό, δηλαδή, και λίγο παραπάνω να είναι η άλλη το φοράει. Μα εγώ δεν μπορώ με τα πολύ τσίτα ή με τα υφάσματα που είναι πολύ πάνω στο σώμα και δεν διαμορφώνονται ανάλογα με το σώμα σου. Είναι πολύ άνετο και δροσερό. Σου πάει πάρα πολύ κούκλα είσαι. Πολύ. Πάρα πολύ. Ξέρεις τι θέλω, να βάλεις λίγο από πάνω σου, έτσι όπως είσαι. Το κοραλί. Θέλω να δω πώς σου δείχνει επάνω σου και το κοραλί. Σαν χρώμα. Το χρώμα με ενδιαφέρει να δω. Γιατί εγώ μεταξύ των δύο θα παίρνω το κοραλί. Ναι, για γιατί θέλω να σου πάνω αυτά, αλλά να ξέρεις ότι αυτό είναι πολύ τάση φέτος αυτό το χρώμα. Δηλαδή στα πάντα. Δεν είναι, παιδί μου. Στα πάντα. Αλλά λέω. Όχι, το κοραλί. Και τώρα. Εγώ αυτό το βρίσκω πιο φωτεινό. Σταυρούλη μου τη δείχνει λίγο κοντινό να βλέπω πρόσωπο μέχρι εδώ. Έτσι. Πολύ ωραίο. Για να δω λίγο ξανά το πράσινο. Μη μου την πάρει. Όχι, το κοραλί νομίζω ότι πάει καλύτερα. Εννοείται. Διάλεξες λάθος χρώμα. Εμένα πάλι μου αρέσει το πράσινο. Εσένα μας αρέσει το πράσινο, πάρε το πράσινο. Τι ξέρεις, τι σκεφτόμουν. Και εγώ θα δώσω και το μίνι. Το κοραλί όμως θέλω να δώσω. Και αυτό βγαίνει σε νούμερα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο φόρεμα. Μα θα μου γράφετε νούμερο, έτσι, όταν μου στέλνετε mail στο Ελληνικό. Να ξέρουμε τι στέλνουμε. Δηλαδή, να ξέρουμε στο περίπου τι μέγεθος είστε για να ξέρουν και τι θα στείλουν από την εταιρεία. Οπότε αυτό ας το βάλω και αυτό στην άκρη εδώ. Έχουμε βρει ήδη τα τρία. Αυτό το φοράς βράδυ πρωί εσύ, γιατί εγώ το έχω κάνει και σκεφτόμουν ότι μπορείς να το βάλεις και πρωί με μια πλατφόρμα. Στη θάλασσα λέω στις διακοπές και πρωί και βράδυ. Μπράβο. Αυτό ήταν ο στόχος μου. Δεν ξέρω, μόνο πρωί εγώ. Πρωί. Ναι, εγώ πρωί. Μόνο βράδυ με γόβα και κοσμήματα και... Εγώ με φλάτ, Μόνο φλάτ. Δεν τα θέλω καθόλου τις γόβες το καλοκαίρι. Λοιπόν... μετά έχω φτιάξει. Θέλω να σου δείξω και το άλλο και διάφορα μπλουζάκια τα οποία εμένα με δουλεύουν. Συγγνώμη, πού είναι το φόρεμα? Ρε, εσύ αγάπη, βάλε εσύ που είσαι έτσι όπως πρέπει. Αυτό το φορεματάκι. Αυτό λέει πάει μπροστά. Μην γίνει κανένα λάθος και δούμε τίποτα. Βεβαιώσου ότι μπροστά μεν κλειστό. Καλά που μου το πες. Μα γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, μετά έχω φτιάξει διάφορα τα οποία θα τα βγάλουμε σε διάφορα χρώματα. Τώρα έχω φέρει το μαύρο. Τέτοια μπλουζάκια που τα φοράς με τζιν σορτσάκι, με μαγιό από μέσα. Με ένα δικό σου σουτιέν. Τώρα αυτό είναι μαύρο, βέβαια, με πολλά κοσμήματα. Με κολάν. Μπορεί να φορηθεί και αυτή την εποχή με ένα κολάν και ένα λευκό σακάκι. Το έχω συνδυάσει τώρα με ένα σκισμένο κολάν, ας πούμε, που μου άρεσε. Τι σκισμένο, πόσο σκισμένο? Και αυτό, αρκετά σκισμένο. Αλλά είναι για αυτή την εποχή. Βλέπεις που είναι λίγο μεταβατική. Τι, για να παίρνουμε αέρα? Όχι, απλά δεν είναι. Άμα ήταν όλο μαύρο και έμενε για τα σκισήματα, σου κάνει λίγο πιο χειμερινό. Ενώ τώρα θα μου κάνει καλοκαίρι. Φύσηξε το αεράκι και μου δρώσει σε μπουτάκι. Σου πηγαίνει. Τι λες, παιδάκι? Γιατί τι λες? Θα σου πηγαίνει όλες πάνε. Θα σου πηγαίνει πάρα πολύ αυτό. Και εμένα μου αρέσει με το Total Black και πιο ροκ. Το Total Black έχω σκισμένο εγώ όμως. Γιατί όχι σκισμένο τι εσύ? Τι λες, παιδάκι μου, αυτά είναι για τα κορίτσια, τα νεαρά κορίτσια. Να νεαρά δηλαδή. Τα πολύ είναι. Ναι, Σταύρο μου, και εγώ νεαρό κορίτσι είμαι, αλλά δεν είμαι τόσο νεαρό που να κυκλοφορώ με τα σκισμένα. Να με βλέπουν οι κόρες μου και να μου λένε τι συμβαίνει, μανούλα. Αυτό με ένα φλάτ και ένα φανελάκι. Μακρύ, δεν σου λέω με ένα μπουστάκι να φαίνονται κοιλιές. Το φανελάκι μου αρέσει, ε. Ναι. Και το έχουμε συνδυάσει με αυτή εδώ την παντελόνα. Οι παντελόνες μου αρέσει. Ωραίο δεν είναι? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το φανελάκι. Δες το με αυτήν. Αυτή είναι τις αγαπημένες μου. Παντελόνα. Πού τη βάζω, από μέσα ή απ' έξω? Εγώ τη βάζω από... Θέλω η μπλούζα να πέφτει χιτή από πάνω. Αλλά μπορείς να τη βάλεις και από μέσα. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Να πέφτει χιτή όταν λες, τι εννοείς, παιδί μου, να πέφτει απ' έξω? Ναι. Λίγο πιο loose, να μην είναι όλα τσίτα πάνω στο σώμα. Ναι.
θα μου τα βάλει. Ναι, με. Αυτά τα δύο θέλει. Ναι, παρακαλώ. Ωραία. Και θέλω να σου δείξω και την ολόσωμη φόρμα. Ποια ολόσωμη? Θα δείξω. Αυτή που έχει βάλει στην κουκλά. Ναι. Δεν είναι φανταστική. Με όλη την πλάτη έξω. Μισό λεπτάκι, παιδιά, να σα τη δείξω λίγο. Γιατί δεν έχουμε άλλο κορμί για να τα φορέσει. Έχουμε κλείσει από κορμιά. Λοιπόν. Είναι όλη η πλάτη άνοιξε έξω. Το πλάνο, Σταύρο μου. Κάπου είναι... θα βρει και το ύφασμα. Άνοιξε το πλάνο, άνοιξε. Να το. Εμφανίστηκε το ύφασμα. Λοιπόν. Είναι για μια πολύ, 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 πολύ σεξ εμφάνιση. Εγώ εμφανίστηκα χθες την παρουσίαση με αυτή και σε πληροφορώ ότι το, επειδή είναι όλο μαύρο και μακρύ και μόνο η πλάτη είναι έξω, δεν σου κάνει τόσο υπερβολικό. Γιατί μου δεν φοβόσουν πως εδώ από τα πλάγια λίγο σου βγει τίποτα. Εντάξει, άμα έβγαινε λίγο σιγά. Όχι, πλάγια, έλα, πλάγια, καλό. Κοιτάξτε, εγώ συμβουλεύω, βάλτε ένα μαγιουδάκι, καλοκαίρι, νησιά, φοβερά και μέσα. Αθήνα ακόμα, παραλία, Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι πολύ πιο έτσι άνετα θα νιώθεις να φοράς από μέσα ένα μαγιουδάκι, ένα κορδονάκι από πίσω, έτσι ωραίο, σεξουαλικό, καταπληκτικό, αλλά κάτι να έχει μια ασφάλεια. Εντάξει, είναι μπορεί... πολύ ωραίο. Ναι, αυτό είναι αυτό το ύφασμα που είναι και το φόρεμά σου. Ναι. Και βολεύει πάρα πολύ για καλοκαίρι και δεν κολλάει πάνω σου όσο ζέστηκε να έχει. Δεν θα βάλω αυτά ή το κοραλί. Παίρνει αέρα πολύ. Ε? Το κοραλί, το μακρύ αυτά θέλεις. Τι προτιμάς να φορέσω? Εγώ λέω να, ή εσύ ή η Αντωνία να φορέσετε και αυτό να το δούμε την παντελόνα. Να δούμε πώς δείχνει μια ψηλή γυναίκα. Ωραία, το βάζω και σου έρχομαι. Oh. Βλέπεις. Αν βγαίνει η Αντωνία, βγήκε. Για, πού δεν θα έρθει τώρα προς το πλάνο, να την. Δεν μπορώ να πω. Δεν αισθάνθηκες την ώρα που το έβαζε ότι μπορεί να έκανες λάθος, έτσι. Κοίτα, άμα δεν μου το έχεις πει, μπορεί και να το βάζω εγώ από πίσω το σχήμα. Αλλά... σου πάει όμως, Αντωνία. Αυτό λέει, μου πεις, δεν έχουμε βρει το ρούχο ακόμα που δεν σου πάει, αλλά... σου πάει. Ναι, πολύ ωραίο. Και το χρώμα και το κόψιμο. Τα χρώματα αυτά νομίζω ότι αυτά τα πολύ ζωντανά και ζωηρά χρώματα που κολακεύουν πάρα πολύ το καλοκαίρι πηγαίνουν σε όλες τις γυναίκες. Ξανθιές, μελαχρινές, καστανές, κοκκινομάλες. Αυτά τα έντονα χρώματα που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ για το καλοκαίρι. Βέβαια, αυτό είναι με τα κούνια τώρα το φοράω. Το καλοκαίρι μου αρέσει και με σανδάλι το εμένα μακρύ. Μόνο τα σανδάλια μου αρέσουν το καλοκαίρι. Αλλά και με μια πλατφόρμα. Πολύ ωραία. Πολύ άνετο, χρωματιστό. Σου είναι λίγο μεγάλο. Όχι, δεν το νιώθω μεγάλο. Καλό το νιώθω, άνετο. Δεν ξέρω τι νούμερο είναι. Λοιπόν. Και με κολιέ. Ωραία. Όχι, θα δούμε την. Να, την ακούω. Ακούω βηματισμό. Ήρθε το κορίτσι, κατέβασε το μπλουζάκι μας, υπέροχα. Και όμως είναι πολύ ωραίο. Ναι. Δεν θα το φανταζόμουν κρεμασμένο στην κρεμάστρα. Την έχω βάλει και σε έξοδο αυτή. Αυτό είναι και με ένα πλωμά. Θα σου πω κάτι όμως. Μου λέρωσε την μπλούζα. Σου λέω, δεν πειράζει, θα σου στείλω άλλη για να δώσουμε. Σε πειράζει, γιατί είμαι δικά βαμένη, σου είναι, τι με νοιάζει εμένα. Είμαι βαμμένη από πάνω μέχρι κάτω με make-up, οπότε. Εντάξει. Με δουλεύει. Όχι, αφού δεν ξέρει ότι βάζω αυτέ τι γυαλάδε. Γι' αυτό είμαι τόσο λαμποκοπάω και αφού βάζω γυαλάδε. Πού στο σώμα? Δεν έχει, θα σου φέρω. Τι γυαλάδε? Πάει εδώ. Και τι θα αφήνω το σημάδι μου και πάω να αγκαλιάσω. Εντάξει, δεν θα αγκαλιάσει. Θα πα να κάνει μπάνιο και μετά. Μα εγώ του συνεργάτε μου του αγκαλιάζω. Μιλάμε, αγκαλιαζόμαστε, φιλιόμαστε. Α, εμένα όταν με βλέπουν δίπλα, πώς έχουν πώς να με αγκαλιάσουν. Ξέρουν ότι έχω τι γυαλάδε. Είναι όλε σε απόσταση. Φέρε πολλέ. Είναι φανταστικό. Είναι πολύ ωραίο, αλλά μου αρέσει και αυτό που φορά. Ενώ σου λέω κρεμασμένο. Εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα. Φορεμένο, μου αρέσει πάρα πολύ. Το είχα βάλει σε μία έξοδο μαζί με ένα φανελάκι μαύρο πολύ απλό και με ένα σακάκι. Και είναι αυτό. Μοιάζει την πλουζίτσα να τη δω. Να. Παρόλο που σου κάνει κοκκόλικο. Κοίταξε πόσο σου πηγαίνει. Μα, μου πάνε τα παντελόνια, δεν μου πάνε. Σου πάνε, θα το δοκιμάσω. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Ό,τι θες δικό σου. Καλά, όχι, μην είσαι το σελάρι. Πρέπει να σας μείνουν και λεφτά, όχι να τα φάτε όλα. Με ένα ωραίο κολλιέ εδώ. Για κάτσε λίγο να δω. Με ένα άλλο χρώμα μπλουζάκι από πάνω, αν δεν ήταν μακό. Και ήθελα να το κάνω λίγο πιο βέβαια. Αυτό τώρα είναι μπλε, το άλλο είναι μαύρο, αλλά δεν πειράζει. Το στυλ θέλω να δω. Κοκκινάκι να βάλει από πάνω. Όχι, αυτό. Για βρες μου κάτι άλλο που θα μπορούσε να το βάλει από πάνω. Τώρα με αυτά που έχουμε εδώ, λίγο δύσκολο από αυτά που σου έχω φέρει εδώ. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Από αυτά που έχω φέρει εδώ. Αλλά με ένα τισερτάκι, ξέρει, πολύ απλό. Με ένα πολύ απλό τίσερ μπορεί να ταιριάξει αυτό. Αυτό που κρατάω ταιριάζει. Εγώ δεν μου την άσχημα, ωραίο είναι, αλλά κάνει πάρα πολύ μακρύ αυτό. Αυτό είναι για ένα κοντό σόρτ για παραλία. Είναι για να το βάλει κάτω. Το μπροστινό το μέρο είναι κοντό, το πίσω είναι μακρύ. Ναι, σήκωστε λίγο πιο ψηλά. Κάντε λίγο πιο ψηλά το μπλουζάκι, εκεί όπω τα πήγαινε. Να το μαζέψω το μακρύ, να το δούμε το κοντό. Μα είναι πολύ τη μόδα αυτά τα σύμμετρα. Που είναι πιο κοντά μπροστά και πιο μακριά πίσω. Όμω εμένα μου αρέσει και με αυτό. Ναι, μπορεί, αυτό το ύψος είναι, δεν είναι πολύ μακρύ. Να το βάλεις στην μπροστινή πλευρά, να τη βάλεις από μέσα και την πίσω να κρέμεται. Μακριά. Σκεπάζει και λίγο αυτό που δεν θέλουμε να φαίνεται. Ναι, άμα έχουμε και λίγο παπουδάκι, δεν μας αρέσει πάρα πολύ, οπότε ωραίο είναι να έχουμε. Αυτό τι είναι? Τι είπα, αυτό εγώ συνδύασα, τσάντα από την εταιρεία. Απλά μου άρεσε το χρυσό, γι' αυτό το έβαλα. Σοβαρά, ναι. Και εγώ θα το δώσω δώρο όμως. Δώσε ό,τι θέλεις. Πολύ μ' αρέσει. Για να το δω και πας στην παραλία σου, πας στη βόλτα σου, στο νησί σου.
Έχεις βάλει τα πολύ ωραία σου ρούχα, παίρνεις και την τσάντα και καλώς ήρθατε. Α, και το καπέλο βέβαια. Αυτό σ' αρέσει. Και το καπέλο βέβαια, το καπέλο είναι όλα τα λεφτά. Εδώ. Όσο πιο κάτω, τόσο καλύτερα. Τι? Αυτό σου αρέσει. Είναι το ίδιο με τις Αντωνίες και Σεργέ. Ναι. Αλλά μ' άρεσε αυτή η διχρωμία πολύ που έκανε Ριγέ. Γενικώς είναι πολύ της μόδας το ασπρόμαυρο και το Ριγέ. Οπότε βάλαμε μαύρο πάνω για να μην κάνει πολύ ζαλάδα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά αυτό σχεδόν από τα αγαπημένα μου, πρόσεχε. Γιατί κολακεύει σωστή περιοχή. Αν το έχεις κατεβάσει λίγο πιο κάτω, μπορεί να μην νιώθεις πολύ άνετα. Ενώ το σημείο που κολακεύει εκεί, όλες οι γυναίκες ξέρεις είμαστε καλά εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μπράβο Κατερίνα μου, καλορίζικα. Όλα καλά να σας πάνε. Καλή συνέχεια. Σ' άρεσαν. Πάρα πολύ. Ωραία, πάρα πολύ μου αρέσανε. Λοιπόν, να επαναλάβω λίγο τα δώρα μας για να μην μπερδευτούμε. Το ένα είναι το φόρεμα που φοράω, χωρίς το Master Tempo. Έτσι, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το άλλο είναι το κοντό το κοραλί. Που αυτό δείξαμε με την πλάτη έξω, ναι. Ναι. Όχι, μετά είναι. Τώρα θα βάλω τους Master Tempo. Μην τρέχετε, τα μπερδεύετε με τον γιατρό, αμέσως μετά είναι. Λοιπόν, το τρίτο είπαμε ότι είναι αυτή η υπέροχη φούστα. Την τσάντα την είπα. Τι έχω πει, 1, 2, 3, 4 και 5 θα δώσω το σύνολο που φοράς. Δώσε, την μπλούζα με το... Θέλω να είναι 5 διαφορετικά πράγματα. Ωραία, δεν θέλω το ένα να μοιάζει με το άλλο. Και κοντό και μακρύ και παντελόνα και φούστα και τσάντα. Τέλεια. Και να σας πω και κάτι, την τσάντα θα τη συνδυάσω και με ένα φουλάρι. Μην του στείλω μόνο μια τσάντα. Ναι, το φουλάρι είναι εγώ τα έχω φτιάξει. Εσύ τα έχεις φτιάξει. Ναι, κοίτα, έχει το όνομά μου. Πού το έχει, παιδί μου. Έχει τη εταιρεία. Πού το πουλάκι μου, για να το δω. Κατερίνα καινούργιο, αρέσει. Πάει Κατερίνα καινούργιο. Μη μου λες τέτοια. Ωραίο δεν είναι. Το ροζ. Το ροζ σας στέλνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, μαζί ασορτή. Μην τα κάνετε λάθος. Όχι, όχι, τα θυμόμαστε πολύ καλά τι έχεις πει. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Σας τα παραδίδω. Εσύ περνάς καναπέ, δεν φεύγεις. Ωραία, αλλάζω, βάζω το φορεματάκι μου και σου έρχομαι. Α, τώρα με θες, έτσι. Όχι, όχι. Άλλαξε με την ησυχία σου. Εγώ ούτως ή άλλως τώρα έχω Master Tempo. Έχω άλλα πράγματα. Οπότε θα συνεχίσουμε σε λίγο. Πολύ ωραία. Θα σε δώσω λίγο καναπέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όλα καλά να σας πάνε. Ευχαριστώ. Μην μπερδευτείτε με τα δώρα. Μ' αρέσουν πολύ. Τα πάω εγώ να τα δώσω. Πίσω. Λοιπόν. Α, τι πήγαινε να αλλάξει, πουλάκι μου γλυκό. Κατερίνα. Θα μου φέρετε άλλο ένα τέτοιο φόρεμα να το δώσω και τώρα στο quiz μας. Ωραία, δύο τέτοια. Εντάξει, θες. Ένα θα το στείλετε, ένα θα το δώσουμε εμείς. Ναι, τι γίνεται, ρε παιδιά. Ναι, τι λοιπόν, γίνεται. Να πω κάτι, μια που έχω τόσο ωραίες γυναίκες δίπλα μου. Πάντα έχεις ωραίες γυναίκες δίπλα σου. Μην το ξεχνάς αυτό. Σήμερα μία παραπάνω και με το παραπάνω. Και υπέρ τα λαντούχα. Αλλά θέλω να πω για τα λάθη ομορφιάς που κάνετε εσείς οι γυναίκες και χαλάνε τους άντρες. Μας ενδιαφέρει, ωραίο θέμα. Είναι η Master πολύ... Tempo είναι εδώ. Η Master Tempo είναι... Οι Master δεν έχουν πρόβλημα. Προσοχή καθόλου. Όλοι οι Master. Αλλά υπάρχουν λάθη που δεν το καταλαβαίνετε. Θα πάω στο πρώτο γρήγορα και πολύ γρήγορα τα έλεγα. Ναι. Που είναι το υπερβολικό άρωμα. Μάλιστα. Την αγκαλιάζεις, σε παίρνει όλο αυτό το άρωμα, κινδυνεύεις να λιποθυμήσεις, φεύγεις. Τι θέλεις. Πας στη γυναίκα σου, λέει ο Ζερβάκης μετά, μυρίζει το όνομα της άλλης, υπάρχει πρόβλημα. Σταύρο, ντροπή σου, ντροπή σου, πόσα σκέφτεσαι αυτά. Δεν έχω γυναίκα, φλερτάρω. Φλερτάρω. Αλλά ρε παιδί μου, σκάς από το άρωμα. Τι βάζεις, θέλεις αυτά, το τρία ψεκάσματα. Α, αυτή η βλακή. Πού βάζεις αρωματάκι, πες μας λίγο. Εγώ βάζω αρκετό. Πού βάζεις. Σε ποια σημεία. Ναι, παιδί μου, πού βάζεις. Εδώ, οπωσδήποτε. Κάνω πρώτο ψήτ εδώ, ένα γενικό, πίσω από τα αυτιά. Ψήτ και εκεί. Πίσω από τα αυτιά βάζω, ναι, ναι. Πάντα πίσω από τα αυτή. Ναι. Πίσω εδώ. Και, ναι, 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 με, πίσω με ψήτ, όχι με σταγονίτσες. Όχι, ψήτ, ψήτ. Ψήτ, ψήτ τόσο πολύ, ρε. Αλλά εγώ πάω με μια κολόνια χρόνια και είναι, δεν είναι πολύ βαριά. Έτσι, νομίζω αυτό ισχύει για τις πολύ βαριές. Αν είναι ελαφριά η κολόνια και ωραία. Σου μυρίζει, γιατί φοράει μυρίζει και διάδρομο. Ανάλαφρο. Το ευχαριστιέσαι αυτό δηλαδή, δεν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι. Μύρισε και εμένα βάζω χύμα πεύκο. Για μυρίσετε. Σου μυρίσε. Εμένα μου μυρίζει έντονα το αρώμα της. Αλήθεια. Επειδή βάζω μπόλικο, δηλαδή το τρία ψήτ ξέχνα το σε μένα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Τρία ψήτ δεν παίζει στην κυρία. Οχτώ ψήτ τουλάχιστον. Το απρόσεκτο ξύρισμα. Δηλαδή, το... στο μουστάκι. Τα τρελάνες τώρα. Ναι, λέει. Είναι και για αυτούς πιο δυνατά έχω και τους Master Tempo. Εδώ μιλάω για τη γάμπα. Ναι. Και έχω ένα tip, μια συμβουλή που θέλω να την ξέρεις. Όχι, ένα tip, όχι tip. Μίλα λίγο πιο δυνατά. Τη γάμπα την ξυρίζουμε πάντα το βράδυ. Και το πρωί που είναι λίγο πρισμένο το φόδι. Για να πάρουμε όλες... το πρωί. Άκου, την κάνουμε γυαλί το βράδυ τη γάμπα μας.
το πρωί δεν θα βρει ο άντρας μια τουφίτσα όταν ξεπριστεί. Τουφίτσα. Μια τουφίτσα. Σιγά με βγει μια τούφα με γενικά. Ποιος ξυρίζει τον Godzilla. Τι τούφες λέει εδώ και τι δάση ρε παιδιά. Τα πόδια δεν τα ξυρίζετε ρε παιδιά. Εντάξει, έχουμε κάνει λέιζερ. Έχουμε κάνει λέιζερ, κύριε. Έχουμε κάνει λέιζερ. Είμαστε σε άλλες εποχές πια. Το λέιζερ δεν ξαναβγαίνει τρίχα θέλετε να πει. Όχι, δεν ξαναβγαίνει Γρηγόρη μου πια. Ορίστε. Ακούμε. Μετά από 15 χρόνια τίποτα. Μου κάνει τι τρίχα. Τι έχουμε κάνει. Δεν το πιστεύω. Βεβαίως. Βολεύει το λέιζερ. Σε κάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Παιδιά, τι γίνεται σήμερα. Πήγαινε σε άλλο θέμα, παρακάτω. Κατάχρηση του make-up. Αυτό το ένα στρώμα που βάζετε πάνω. Κατερίνα, εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Όχι. Και καλά κάνεις που δεν διαφωνείς, γιατί είναι υπερβολή. Έχεις τόσο ωραίο πρόσωπο. Τώρα είμαι για τηλεοπτικούς λόγους. Κάτσε ρε εσύ, Ελένη, το βράδυ. Δεν βάζω, δεν βάζω make-up. Όχι, όχι, make-up δεν βάζω. Βάζω λίγο κρέμα με χρώμα. Όχι, το βράδυ ποτέ. Το βράδυ καλό είναι αυτό. Μόνο. Άλλα βλεφαρίδα την καβάζω. Δεν μου λες, σου έχει τύχει ποτέ πάνω σε καμιά αγκαλιά να φύγει η βλεφαρίδα και να μείνει πάνω στον ώμο του. Όχι, κολλάω πολύ καλά να ξέρει. Την πιο δυνατή κόλλα που υπάρχει. Μα τι να πω, μόνη της μου πας ωραία το τέταρτο. Τι λέγε βλεφαρίδα. Πολύ τονισμένες βλεφαρίδες. Γιατί είναι ωραία τονισμένη βλεφαρίδα. Με γαργαλάει στο φιλί. Κάτσε, πώς σε φυλάει η άλλη και σε γαργαλάει. Αυτό, η άλλη παίζει με όλο το πρόσωπο. Επίσης, και κάποια στιγμή έρχεται εδώ και πέφτει ένα γαργάλιμα από τη βλεφαρίδα. Όχι, το... εσύ, Γρηγόρη. Αντιερωτικό. Πέρα, δεν λέει ότι μη φοράτε βλεφαρίδα. Λέει πολύ τονισμένες. Δηλαδή, έχει βάλει αρκετή μάσκαρα. Το κάγκελο που λέμε. Ναι, το κάγκελο που λέμε. Δεν ξέρει κιόλα από αυτά, μωρέ μου το πουλά. Κάνε εδώ, γαργάλισε με τη βλεφαρίδα. Δεν παίζει να σε γαργαλίσει με αυτή. Γιατί φορά στα γέλια, δεν θα καταλάβει τίποτα. Κατάλαβε. Πρέπει να φοράει πεταλούδα λογικά για να σε γαργαλίσει. Φοράνε κάτι άλλο με φτερά. Έλα, Γρηγόρη, έχω master tempo. Lip gloss που κολλάει. Και έρχεται στα χυλάκια μου και δεν θέλω να τα νιώθω να κολλάνε το ένα με το άλλο. Γιατί δεν σε αρέσει το χρώμα, δεν σου πάει. Άσε μας, Χριστιανέ, να μην βάλουμε βλεφαρίδες, να βγούμε σαν το γέτι έξω. Όλα τα έχεις αυτά που είπε. Πέρα από το ξύλι μου, τα έχεις. Να, τώρα αυτό το κραγιό. Αλλά φυλάς με το lip gloss. Μου κολλάει αυτό. Αφού και εσύ θα πασελευτείς. Τι είπες? Θα πασελευτείς, θα φύγει. Θα φύγει με το φιλί. Έχει πασελευτεί ο άλλο. Άντρα, τώρα πράγμα να είναι πασαλημένο με τα κραγιά. Δεν είναι καλό. Εγώ που το βλέπω τρομάζω αυτό το. Όρμα εσύ κορίτσι. Δεν είναι τρομάζει πουλάκι μου. Μπορεί να τη ζητήσει να το βγάλει άμα θέλει. Δεν είναι ντροπή, δεν θα αισθανθεί άσχημα η κοπέλα μα το πει. Γιατί ξένοι είσαστε. Θα το ζητήσει ζαμπούνικα. Μπορείτε να βγάλετε το λίπ να σα φιλήσει. Τα μαλλιά κόκαλο είναι το επόμενο που μα χαλάει πάρα πολύ όλου του άντρε. Δηλαδή άμα πιάσω εδώ το μαλίκι είναι τσιμέντο. Δεν μπορώ να χαϊδέψω τη γυναίκα εκεί που θέλω. Το μαλλί καταρχήν είναι μαζεμένο. Όχι, δεν μιλάω για την Κατερίνα, γενικά. Δεν κατάλαβα τι λέει. Εσύ, δάτο, αυτό το κοριτσάκι δεν έχει τέτοια προβλήματα. Τη αρέσει να πιάνει το κεφάλι. Έτσι, το βλέπει, με πιάνει σαν ροτβάιλερ. Δεν τη αρέσουν και τα πρόσθετα στου άντρε. Δηλαδή, εκτέ και αυτά, νομίζω ότι δεν σα αρέσει να τα πιάνετε. Το μαλλί, άμα δεν έχει ένα τόνο λακ πάνω, μα αρέσει. Αν τα πρόσθετα καθόλου. Καταστραφήκαμε. Καθόλου. Καθόλου εννοείται. Εντάξει, θα κάνουμε την άλλη στην επίλεξη. Θα ξυπνήσουμε βουλή. Το τελευταίο. Έκλεισα. Τα νύχια με σχέδιο πάνω. Δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει. Κάτι τζουρτζουλίδια, κάτι. Αυτό που παρατηρεί νύχια βλεφαρίδε και λέιζερ, να το κοιτάξουμε λιγάκι. Τι τζουρτζουλίδια. Όχι πια, ρε παιδιά. Σου έρχεται η κόρη τη Κιμ με τον μπανιερό και τα νύχια με σχέδιο. Τη φτηνή. Μα δεν βλέπω πρόσωπο, μόνο πίσω βλέπω. Εσύ, Κατερίνα μου, όλο λόγια είναι για να τα πούμε εμείς και εμείς. Άμα του βγει το κοριτσάκι το ωραίο. Για ποιον μιλάω. Για το Μάστερ Τέμπο. Για σένα μιλάω. Εμένα τώρα σε αυτή την ηλικία μου. Εσένα σαν ερευνολόγο, όχι σαν γρηγόρη κουτάρα. Α, ναι, ναι, ναι. Σαν επιστήμονα, ναι. Σαν επιστήμονα, ναι. Λοιπόν.